Και εδώ είναι και η ευθύνη της αριστεράς, που πρέπει να ξεκαθαρίσει, αν αναλαμβάνει την ευθύνη της διακυβέρνηση τα δύσκολα, ή αρέσκεται με την καταγγελία. Θα μπορούσε λοιπόν να δημιουργήσει μια ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, μια τέτοια πιθανή εξέλιξη. Δεν ισχυρίζομαι ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Ούτε ισχυρίζομαι ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις. Λέω όμω ότι η προοπτική μια αριστερή εναλλακτική στην Ευρώπη και τον κόσμο παραμένει απολύτω ανοιχτή. Είναι λοιπόν και στο δικό μα χέρι το να ξεπεράσουμε παθογένειε, να διαμορφώσουμε μέσα από ειλικρινή διάλογο συνθήκες ενότητας, να χτίσουμε πάνω σε γερέ και σταθερέ βάσει νέε κοινωνικέ συμμαχίε και να είναι το δικό μα σχέδιο που θα ανοίξει τους εναλλακτικού δρόμους για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής κρίσης. Είναι σε αυτή την ιστορική συγκυρία που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση γιατί επιλέξαμε να αναλάβουμε δύσκολες ευθύνε. Και οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν θα κριθούμε μόνο από τους συμβιβασμούς και τις αντιστάσεις μας στη διαπραγμάτευση. Αλλά κυρίως θα κριθούμε από το αν θα καταφέρουμε να πάρουμε πρωτοβουλίε που θα στηρίζουν την κοινωνική πλειοψηφία, αν θα προωθήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου γύρω από το ζητούμενο τη αξιοπρεπούς εργασία, αν θα ενεργοποιήσουμε την κοινωνία γύρω από την ανάγκη να υπάρξουν στη χώρα μεγάλε θεσμικέ δημοκρατικέ τομέ, αν θα καταφέρουμε να εμπεδώσουμε το αίσθημα τη κοινωνική δικαιοσύνη, αν θα θωρακίσουμε θεσμικά τη διαφάνεια. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πιο ουσιαστική την πολιτική μας. Να εντείνουμε την προσπάθεια και την πολιτική μας αποτελεσματικότητα απέναντι πρώτα και κύρια στο μεγάλο θέμα της εργασίας, της ανάκτησης εργασίας, το μεγάλο εφιάλτη της ανεργίας, κατοχυρώνοντας όμως εργασιακά δικαιώματα και εργασιακή αξιοπρέπεια, ανασυγκροτώντας και αναβαθμίζοντας το κοινωνικό κράτος, δίνοντας δείγματα αποτελεσματικότητας και ανθρωπισμού στο μεγάλο τεστ, στο μεγάλο και δύσκολο έργο της διαχείρισης του προσφυγικού και μαθαίνοντας και από τα λάθη και από τις παραλήψεις μας και βεβαίω συνεχίζοντας και βαθαίνοντας με αποφαστικότητα το μέτωπό μας απέναντι στη διαφθορά και στη διαπλοκή ένα μέτωπο και έναν πόλεμο τον οποίο μπορούμε και οφείλουμε να κερδίσουμε. Έχουμε κάνει, δεν υπάρχει αφιβολία, σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο συστηματικά. <ΣΣ1> Στο πλαίσιο αυτό, οι μεγάλες πρωτοβουλίες μας για το επόμενο διάστημα είναι οι πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τον ορίζοντα της διαπραγμάτευσης και της αξιολόγησης και που αφήνουν ένα προοδευτικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Αυτές οι πρωτοβουλίες αφορούν την εκκίνηση και εδραίωση μιας σημαντικής μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, που ξεκινάει με έναν ουσιαστικό διάλογο και έχει στόχο να αλλάξει την εικόνα του σχολείου ως εξεταστικό κέντρο και με ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αφορά την ανάγκη για μια προοδευτική μεταρρύθμιση στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφορά την επεξεργασία του σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και των περιφερειών, του περιφερειακού σχεδίου ανασυγκρότησης που θα συγκροτεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης τέλος αφορά την έναρξη ενός δημόσιου και ανοιχτού διαλόγου για την αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση που μέχρι τέλος του έτους θα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα έρθουν στη Βουλή. Απάντηση στις πολιτικές αυτές πρωτοβουλίες, στις μεγάλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που θα αφήσουν ένα σημαντικό προοδευτικό αποτύπωμα στον τόπο. Η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να αντιτάξει. Το μόνο που έχει να αντιτάξει είναι εκλεκτικές σχέσεις με τη διαπλοκή, τα απλήρωτα δάνεια και το κομματικό χρέος, τις κραυγές στα τηλεοπτικά παράθυρα και το φλερτ με την ακροδεξιά και την ξενοφοβία. Αυτά όμως δεν είναι αρκετά. Ακόμα και αν τους στηρίζουν τα πιο ισχυρά και πιο επιδραστικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι αρκετά για να επηρεάσουν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να υποσχεθεί στον ελληνικό λαό τίποτα περισσότερο από τα μνημόνια και μια υποτίθεται καλύτερη διαχείριση της εφαρμογής τους. Προς όφελος όμως των λίγων και σε βάρος των πολλών. Με το τέλος όμως των μνημονίων, το κλείσιμο της αξιολόγησης και το τέλος της επιτροπή στα μέσα του 18, τελειώνει οριστικά η ρητορική τους. Και αλλάζει, αν θέλετε, και ο χάρτης της πολιτικής αντιπαράθεσης στον τόπο. Η γραμμή διαχωριστική επανέρχεται, εκεί που πάντοτε ήταν. Πρόοδος, συντήρηση. Δεξιά, αριστερά. Υπεράσπιση των κοινωνικών δυνάμεων, υπεράσπιση των εργαζόμενου λαού και των συμφερόντων της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού, υπεράσπιση των συμφερόντων των ολίγων ξαναέρχεται η διαχωριστική γραμμή στο πολιτικό της και ταξικό της πρόσημο. Και αυτό μας δίνει, αν θέλετε, και το περιθώριο από τώρα να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα παράταξη που εκφράζει παραδοσιακά την αριστερά, αλλά και εκπροσωπεί αυτό που ονομάζουμε τον στρώμα των από κάτω, των κατώτερων τάξεων και της μεσαίας τάξης. Και βεβαίως μας ανοίγει και τον ορίζοντα να σκεφτούμε την επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Τη διαμόρφωση ενός πολιτικού συστήματος με δεδομένο ένα νέο εκλογικό νόμο που έχουμε ψηφίσει. Και εδώ θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τη λεγόμενη κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, που οφείλουν επιτέλους να κοιτάξουν γύρω τους τι συμβαίνει. Όλη η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία κάνει βήματα προς τα αριστερά. Αναζητά καινούριο στρατηγικό σχέδιο, αυξάνοντας τις αποστάσεις από την πολιτική του νεοφιλευθερισμού και της ασίδωτης αγοράς. Το Πασόκ όμως επιμένει να θέλει να είναι στην Ελλάδα η ουρά της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Είχε πολλές ευκαιρίες αυτό το διάστημα να υπερβεί αυτές οι εσωτερικές αγκυλώσεις. Να πάρει αποστάσεις από τις περιόδους για και όσα αυτές έχουν φορτώσει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο εκλογικό νόμος, το θέμα της διαπλοκής, η στάση απέναντι στη διαπραγμάτευση, είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επιμένει όμως σε μια αδιέξοδη αιμονή. Τους καλούμε λοιπόν να συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα αλλάζουν. Σε λίγο θα είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που επιμένουν σε συμμαχία με τη δεξιά και μάλιστα με μια δεξιά νέο φιλελεύθερη και ακραία ταυτόχρονα. Τη δεξιά που συνδυάζει τον νεοφιλευθερισμό του κ. Μητσοτάκη με την ακροδεξιά ρητορική του κ. Γεωργιάδη. Αυτό δεν θα τους βγει καλό, αλλά δεν θα είναι καλό και για τον τόπο. Δεν θα βοηθήσει στην πιο γρήγορη και ομαλή μετάβαση στις πραγματικές διαχωριστικές γραμμές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο δρόμος μπροστά μας παραμένει δύσκολος. Γι' αυτό και η συμβολή των κομματικών δυνάμεων σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας το εξής. Η κομματική βάση δεν υπάρχει μόνο για να την επιστρατεύουμε όπου υπάρχει ανάγκη για χέρια ή για εκλογή οργάνων. Η κομματική βάση χρειάζεται φροντίδα. Χρειάζεται να παρακολουθούμε τους προβληματισμούς της. Να απαντάμε στα ερωτήματά της. Και κυρίως χρειάζεται να την ακούμε. Χρειάζεται ένα σοβαρό και μελετημένο προσανατολισμό δουλειάς, που θα ανταποκρίνεται όχι μόνο στις δυνατότητες, αλλά και στις αρχές και στις αξίες της. Και περισσότερο απ' όλα χρειάζεται να την στηρίζουμε, έχοντας πάντοτε στο μυαλό μας ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που νιώθει υπεύθυνο για το τι κάνει και τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Που νιώθει υπερήφανος όταν δημιουργούμε υποδείγματα αριστερή διακυβέρνηση και απογοητεύεται όταν βλέπει την πολιτική μας λάθη και παραλήψεις. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα, λιγοστά, αλλά πρέπει να τα ξεδιαλύνουμε, σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Κανένας πονηρούλης δεν θα αφήσουμε να χρησιμοποιεί κανένα νόμιμο φανές μέσο για ιδίον όφελος. Αυτά έχουν τελειώσει και θέλω να ζητήσω τόσο από τους Υπουργούς όσο και από τα αρμόδια όργανα του κόμματος να μην δείξουν καμία επίοικια, καμία ανοχή. Και προσέξτε, προσέξτε δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη και μόνο που σκέφτηκαν κάποιοι να προσβάλλουν τους ηθικούς κώδικες της αριστεράς, δεν τους επιτρέπει να έχουν τον τιμητικό τίτλο του μέλους του κόμματος, του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και Παύλα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, διανύουμε μια δύσκολη φάση. Αλλά έχω πλέρια αισιοδοξία ότι τα δύσκολα τελειώνουν. Δεν ξέρω αν είναι μια καταμάχητη διέστηση. Ίσως είναι η σωστή ανάγνωση της συγκυρίας. Των συσχετισμών δύναμη στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο. Πιστεύω ότι η διέξοδος είναι πλέον ορατή. Όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να μην κλείσει, θα κλείσει η αξιολόγηση. Σύντομα θα έρθει και ο στόχος της ενίσχυσης ρευστότητα. Κυρίως όμως, γιατί η οικονομία ήδη εμφανίζει ορατά αποτελέσματα ανάκαμψης και αυτό δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει. Δεν θα είχα την ίδια αισιοδοξία αν είχαμε μια οικονομία που κατρακυλούσε διαρκώς την ύφεση, που δεν μπορούσε να έχει έσοδα, που δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Σύντομα πιστεύω ότι τα αποτελέσματα αυτά θα γίνουν αισθητά και στον κόσμο. Και κυρίως σε εκείνον τον κόσμο, σε εκείνες κοινωνικές κατηγορίες που σήκωσε στου ώμου του το βάρος της κρίσης. Στι συνθήκες αυτές, λοιπόν, πιστεύω, όπως άφησα να νοηθεί και από το, την αφιέρωση του μεγαλύτερου μέρους της παρέμβασής μου, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όχι μονάχα την εξέλιξη διαπραγμάτευσης, να έχουμε στο μυαλό μας κυρίως την επόμενη μέρα και να σκεφτούμε όχι πια με όρους συμφωνίας και μέτρων, αλλά με όρους στρατηγικού αναπροσανατολισμού της οικονομίας, της κοινωνίας, της χώρας. Με το μυαλό μας στην πολιτική και στο σχέδιο εκείνο που θα επανακινήσει την πραγματική οικονομία και θα ξαναστήσει όρθια την κοινωνία. Αλλά και στις αναγκαίες τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που θα κατοχυρώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Αυτή η επόμενη μέρα είναι πια πολύ κοντά και οφείλουμε να είμαστε προσανατολισμένοι, προετοιμασμένοι για να τη διαχειριστούμε. Να την οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι έχω βαθιά εμπιστοσύνη στο κριτήριο τόσο της Κεντρικής Επιτροπής όσο και της κοινωνιστικής μας ομάδας. Έχω τη βεβαιότητα ότι θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα αλλά και την κοινωνία από την κρίση και να σχεδιάσουμε μαζί την μεταμνημονιακή Ελλάδα, γιατί έχει έρθει πια ο καιρός, μετά από 7 χρόνια σκοτάδι, να σχεδιάσουμε μαζί την μεταμνημονιακή Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.